άλλαξαν πολλά στη χώρα με λίγες μέρες. Μια κυβέρνηση που διατείνεται, υπόσχεται ότι θα υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον κόντρα σε αυτό που ζήσαμε 5,5 χρόνια. Το πλαίσιο των δανειστών, το πλαίσιο της Τρόικα να οργανώνει την κοινωνική ζωή. Ψάχνουμε όλοι ρόλους εδώ. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο θα χρειαστεί να κάνει αντιπολίτευση χρήσιμη, οξία και κακόπιστη αν χρειάζεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να ψάξουν να βρουν ρόλο. Γιατί? Το είπε ο εισηγητής. Με βάση τα αποτελέσματα θα κριθείτε. Με τα ίδια κριτήρια θα κριθούμε. Τα αποτελέσματα έκρινε ο ελληνικός λαός. Δεν έκρινε ιδεολογικές παραμέτρους. Έκρινε αποτελέσματα και όχι προθέσεις. Οι προθέσεις σας ήταν να μας πάτε σε ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα ήταν κοινωνικά ερείπια. Ήταν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Κριθήκατε για αυτά. Θα κριθούμε και εμείς για τα αποτελέσματα. Όχι στις 15 μέρες. Στις 15 μέρες όμως δώσαμε δείγματα γραφής. Όταν δεν μας πήραν υπόψη τους στο ψήφισμα της Ρωσίας, τους είπαμε ισοτίμος. Ισοτίμος. Δεν ρωτηθήκαμε. Είναι δείγμα γραφής. Δώσαμε δείγματα γραφής όταν πήγαμε έξω και είπαμε δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι το μέλλον της νέας γενιάς. Δεν μπορεί να είναι το μέλλον της κοινωνίας. Τι κρύψαμε, τι είπαμε άλλο. Αυτά είναι δείγματα γραφής μιας κυβέρνησης η οποία θέλει να κινητοποιήσει διαφορετικά το κοινοβούλιο, να εφαρμόσει αλλιώτικο ήθος και στάση στην κοινωνία, να παραδειγματίσει με τον τρόπο της και να κινητοποιήσει τις λαϊκές δυνάμεις, γιατί είναι ο μόνος παράγοντας στήριξής της. Και αλίμον αν ήταν και άλλοι οι παράγοντες που στηρίζουν μια κυβέρνηση σαν κι αυτή, κυβέρνηση σωτηρίας της χώρας. Το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που ήταν μπροστά στο πρόβλημα του πληστηριασμού. Πέρασε ο Δεκέμβρης και δεν δώσατε αναστολή πληστηριασμών για το 2015, αλλά μας περίμενε το mail που έλεγε απελευθέρωση των πληστηριασμών. Ήξερε ο κόσμος όταν ψήφιζε ότι βρίσκει μια κυβέρνηση στήριξη. Στήριξη τι? Των ελαχίστων. Των ελαχίστων. Γιατί κατεβάζουμε εμείς τον πήχη? Όχι. Ο πήχης για μας είναι πάρα πολύ ψηλά. Το να φτιάξεις μια πατρίδα να πατάει στα πόδια της και να μην είναι ένας απλά γεωγραφικός χώρος σημαίνει άλλη στάση στα γεωπολιτικά, άλλη στάση στα ευρωπαϊκά και κυρίως άλλη στάση λαού, κοινοβουλίου και κυβέρνησης στη σχέση τους. Πιεζόμαστε οι βουλευτές που γίναμε κυβερνητικοί βουλευτές από πίεση ετοιμάτων απελπισμένων ανθρώπων. Λέω στους συναδέλφους μου όλους, μετατρέφτε το σε πολιτική στάση του κόσμου. Να αλλάξει κατάσταση για όλα τα παιδιά. Όχι για κάποια. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είπε και μην αγγίξετε τα παιδιά. Ποια πρόθεση υπήρχε να αγγίξουμε υπαλλήλους που έκαναν καλά τη δουλειά τους? Αλλά προσέξτε κάτι. Ο αναπρογραμματισμός και ο αναπροσανατολισμός του δημοσίου σημαίνει κάτι. Ότι θα υπάρχουν συμβάσεις ιδιωτών με δημόσιο, που το δημόσιο εκεί που έχει ρήτρες και που έχει ζητήσει εγγυητικές επιστολές θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Ούτε μία σχέση δημόσιου με συγκεκριμένους ιδιώτες δεν ήταν υπέρ του δημοσίου. Ο προσανατολισμός ήταν συγκεκριμένος του δημοσίου. Αναπροσανατολισμός, αλλαγή. Δεκάδες αλλαγές περιγράφονται. Η αγωνία μας είναι αν όλα αυτά συντελούν στο να υπάρξει μια συνολική αλλαγή στη χώρα. Οι μικρές αλλαγές δεν σημαίνουν και μια συνολική αλλαγή. Αυτή την αγωνία πρέπει να την κάνει πράξη το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο πρέπει να αλλάξει το στυλ, να απαντάει με ατάκες και να συνεχίζει τα τηλεπαράθυρα. Θα βρεθούμε σε μια άλλη διαδικασία σαν κοινοβούλιο. Να μπορούμε πραγματικά να νομοθετούμε σε σχέση και σε άμεση δράση με το λαό. Θυμηθείτε ότι οι επιτροπές προβλέπει τη σχέση με το λαό, προβλέπει τη σχέση με τους φορείς, προβλέπει τη σχέση με τα μαζικά κινήματα. Οι βασικές αποφάσεις της πενταετίας
πάρθηκαν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δεν επιτρεπόταν η διαδικασία αυτή. Ή με τη μορφή του υπερεπήγοντος, ή με τη μορφή της τροπολογίας. Είναι λίγα να αλλάξουν αυτά για το ήθος μέσα στο κοινοβούλιο. Άρα άλλη σχέση του κοινοβουλίου, σας καλώ σε άλλο ρόλο, συνάδελφοι. Επεξεργαστείτε τις δικές σας απόψεις. Αλλά τι θα μας πείτε, ότι κακώς δίνουμε, είδα πως κουνάγατε τα κεφάλια σας όταν από εδώ λεγόταν ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος χωρίς ρεύμα. Νιώθατε ότι έπρεπε να το έχετε κάνει εσείς. Δεν σας επέτρεψαν, λέτε. Λέγατε ότι δεν είμαστε πιο ευαίσθητοι εμείς από εσάς. Η πράξη που λέγατε νωρίτερα, τα αποτελέσματα. Άνθρωποι με μηδενικό εισόδημα. Άνθρωποι χωρίς ρεύμα, χωρίς ένα πιάτο φαΐ. Σας λέγαμε, πείτε αυτά τα μίνιμουμ. Να ξαναγίνει κοινωνία ο τόπος. Να μην είναι αυτό η αίσθηση ότι διαφεντεύεται από κάποιους και δεν παίρνετε καθόλου υπόψη οι ελαχιστότατες των κοινωνικών δαπανών, των κοινωνικών αναγκών. Τις καταφέρουμε στο προσκήνιο. Ξέρουμε ότι αυτός που θα τις διεκδικήσει είναι ο λαός μας. Ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξει τον πήχη κατά πολύ. Παραγωγική ανασυγκρότηση, θα μιλήσουν μετά οι της άμυνας οι συνάδελφοι. Θα πούν ότι δεν μπορεί να αραχνιάζουν τα δικά μας εργοστάσια και να υπάρχουν άνθρωποι, να υπάρχουν λογαριασμοί εξοπλιστικοί και αυτά να μην συνδέονται εδώ και να είναι όλα μίζες και αγορές. 84 από τα συμβόλαια ΑΟΜΕΓΑ είναι στον εισαγγελέα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η πορεία τους. Θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Σε αυτό είμαστε όλοι καλεσμένοι, από όποια πτέρυγα. Ο καθένας θα δείξει με τον τρόπο του πού βρίσκεται ακριβώς. Ξέρω ότι είναι ένα ξεκίνημα. Ο λαός που μας ακούει δεν είναι ότι μας εμπιστεύεται. Είναι μαζί μας όσο πραγματικά νιώθει ότι η αξιοπρέπεια καθοδηγεί τις πράξεις μας. Όσο νιώθει ότι πραγματικά το γενικό συμφέρον είναι πραγματικά που καθορίζει την πολιτική της κυβέρνησης. Έχουμε την υπόσχεσή της με τις χθεσινές δηλώσεις. Θα προσπαθήσουμε βουλευτές και λαός να κάνουμε πράξη την αλλαγή των μέτρων για την πατρίδα μας. Να γίνει χώρα πραγματική και να μην είναι αυτό το ξεδιάντροπο πράγμα που μπορεί να διαφεντεύει οποιοδήποτε μπαίνει εδώ μέσα και παραγγέλνει πολιτικές. Εδώ θα παράγονται πολιτικές. Ευχαριστώ.